Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο για το άτυχο ζευγάρι που χάθηκε στην άσφαλτο. Πρόκειται για έναν άνδρα 58 ετών και την 50χρονη σύζυγό του. Μαύρη μέρα για το χωριό του στο Σοκαρά του Δήμου Γόρτινας, στο άκουσμα του ξαφνικού χαμού τους μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Τεράστιο το σοκ και απερίγραπτος πόνος για τα τρία τους παιδιά που έχασαν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου τους γονείς τους, με τη μικρότερη κόρη τους μάλιστα να είναι μόλις 13 χρονών. Είμαι χωριανός του και ο γιος του κρατάει την εγγονή μου. Από ό,τι ξέρω, αυτός ήταν αγροφύλακας. Αυτός ο άνθρωπος πάνω από 50 χιλιόμετρα δεν έχει τρέξει ποτέ σε αυτό περνόρκο. Πάνω από 50 χιλιόμετρα. Πώς την έπαθε δεν ξέρω. Σκοτώχει την τζάμπα. Συντετριμένοι είναι συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του άτυχου ζευγαριού από το τραγικό περιστατικό. Δεν μπορεί να φανταστείς τι άνθρωπος ήταν. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και η γυναίκα του τα ίδια ακόμα. Το αυτοκίνητο που επέβαινε το άτυχο ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούταν με κατεύθυνση το Ηράκλειο και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα τζιπ, το οποίο κινούταν προς πύργο. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το αστυνομικό τμήμα πύργου για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο το τζιπ να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Στο δρόμο Ηρακλείου Πύργου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση για Αρμανόγια, η σφοδρή με τοπική είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα μάξι που είχαν σκοτωθεί ήταν ακόμη στο δρόμο μέσα. Εγώ σταμάτησα από πάνω και δεν περνούσα από εδώ. Ένα τρίτο όχημα είναι πλάκι στο τροχαίο με την οδηγό του να μην προλαβαίνει να αντιδράσει και να καταλήγει στα δύο αυτοκίνητα που είχαν ήδη συγκρουστεί. Ήταν η γυναίκα μου στο πίσω αμάξι, στο μπλε, το Fiesta, το Ford, και ήταν πίσω. Ενεπλάξαν τα δύο αμάξια μπροστά, δεν ξέρω, πήγα πίσω να προσπεράσει, βρεθήκανε και αυτοί ακολουθήσαν από πίσω και βρήκε πάνω, τους πήγαν πάνω, τις δεν ξέρω. Είναι καλά, ναι. Κάποια πρέπει να κάνει κάποια εξέταση σίγουρα προληπτικά, αυτό. Εντάξει. Σοκαρισμένη τώρα, τι να σας πω, δεν ξέρω παραπάνω. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Χάρακα και πυροσβεστικές δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κέντρο Πύργου και την Τρίτη ΕΜΑΚ με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το άτυχο ζευγάρι. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά, αφού το ανδρόγυνο είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.